Ο Άγιος Νεκτάριος, όπως το ξέρετε και το λέμε και το ακούτε συχνά, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μπροστά του ανοιχτόν τον δρόμο της κοσμικής επιτυχίας. Είχε προσόντα, ήταν μορφωμένος, ήταν λόγιος, τον αγαπούσαν οι άνθρωποι, ήταν καλός, ήταν γλυκής, ήταν προσινής, έχερε εκτιμήσεως, αλλά κάποιοι δεν τον αγαπούσαν. Και τη στιγμή που όλα ήταν τόσο καλά για αυτόν, είχε χειροτονηθεί και Μητροπολίτη στην Αλεξάνδρεια, όμως όλα σε κάποια στιγμή άλλαξαν και χωρίς ο ίδιος να καταλάβει, ευρέθηκε μέσα στην δίνη του Κυκλώνα και ευρέθηκε να είναι καταδιωγμένος, συκοφαντημένος, έκτοτος από τη θέση του και κινδύνευε ανά πάσα στιγμή να ευρεθεί παντελώς έξω από τον χώρο της ιεροσύνης και ετράβηξε ο ίδιος τον δρόμο της εξορίας του και ευάδησε ένα δρόμο δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, το δρόμο της ταπείνωσης, της υπομονής, της σιωπής, του εξευτελισμού, της απόρριψης από τους ανθρώπους, τη στιγμή που ο ίδιος δεν είχε τίποτα εις βάρος του και επέρασε όλη αυτή τη δυσκολία. Ήταν ένας μεγάλος σταυρός. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να τον καταλάβει, όπως κανείς δεν μπορεί να καταλάβει απόλυτα το σταυρό του άλλου ανθρώπου. Διότι ο καθένας κρίνομαι με τα δικά μας δεδομένα. Αλλά στην ψυχή του αυτού του ανθρώπου συντελείται ένα πραγματικό μαρτύριο καθημερινών. Γιατί μην νομίζουμε ότι οι Άγιοι υπέμειναν τους σταυρών τους και την δυσκολία τους με ελαφρά την καρδία και χαρούμενα και όμορφα και ήταν όλα χαριτωμένα και ευλογημένα. Αλλά πέρασαν πολλές δυσκολίες, πολλούς επιθανάτιους πνιγμούς, όπως έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, θλίψεις, δυσκολίες, δοκιμασίες, επιθανάτιους πνιγμούς που έφτανε η ψυχή τους μέχρι τον Άδη, που δεν είχε από εκεί και κάτω πλέον. Και πάλι επέστρεφαν πίσω και πάλι δια της υπομονής και πάλι με την προσευχή και πάλι με τον αγώνα να συνεχίσουν τον δρόμο τους, να βαδίσουν την οδό της σωτηρίας. Μέχρι που σιγά σιγά περνούσαν τα χρόνια και οι άνθρωποι αυτοί του Θεού καταστάλαζαν σε αυτή την ελπίδα εις τον Θεό και μόνον και έβλεπαν τα παρόντα ως μη όντα, σαν ψεύτικα τα βλέπαν όλα, όπως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το στομάχι του χαλασμένο, δεν έχει όρεξη για τίποτε και το καλύτερο φαγητό να του βάλεις μπροστά του το βλέπει με αηδία. Ούτε θέλει να το βλέπει, ούτε θέλει να το εγγίζει, ούτε θέλει να το μυρίζεται, γιατί δεν έχει καμία όρεξη για όλα αυτά. Έτσι και η ζωή των Αγίων ήταν μια ζωή αφιερωμένη στο Θεό, φορτωμένη με το Σταυρό του Κυρίου. Κι όμως ο Χριστός δεν εγκατέλειψε ποτέ αυτούς τους ανθρώπους και τους ευλόγησε και τους εδόξασε. Και όσο πιο μεγάλος ήταν ο Σταυρός τους, τόσο πιο μεγάλη ήταν και η δόξα που τους έδωσε, αλλά όχι σε αυτήν τη ζωή. Σε αυτήν τη ζωή είχαν την παρηγορία του Θεού, αλλά δεν είχαν την αναγνώριση των ανθρώπων. Σε αυτήν τη ζωή ήδη αισθάνονταν ότι ο Θεός είναι μαζί τους. Έβλεπαν τον Θεό Πατέραν τους σε όλα τα βήματα της ζωής τους. Και μάλιστα σε τέτοιο σημείο, ώστε δεν ήθελαν με τίποτε να χάσουν αυτήν τη σχέση που είχαν με τον Θεό. Παρά τ' αυτά, ο Θεός τους εδόξασε και τους εδικαίωσε μετά τον θάνατό τους, για να μην τους αφαιρέσει τίποτα από όλα αυτά τα οποία μάζεψαν με κόπον, με δάκρυα, με θυσίες, με υπομονή, με καρτερία στα χρόνια, τα λίγα χρόνια της δικής τους ζωής. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, η Εκκλησία
συχνά πυκνά μας προβάλλει μπροστά μας τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου, για να τον βλέπουμε και να αγιαζόμαστε, να τον βλέπουμε, να τον προσκυνούμε, να σφραγίζουμε με τον Σταυρό τον εαυτό μας, το νου μας, τη ζωή μας, την εργασία μας, τα παιδιά μας, το φαγητό μας, τα πάντα, τα πάντα. Μπορούμε να τα ευλογούμε και να τα σφραγίζουμε με τον Τίμιο Σταυρό, αλλά και όταν έρχεται η ώρα της δυσκολίας στη ζωή μας, να ξέρουμε ότι μόνο με το Σταυρό του Κυρίου μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυσκολίες αυτές. Εάν πηγαίνουμε μόνο με την ανθρώπινη και την κοσμική λογική, να είστε βέβαιοι ότι γρήγορα θα κουραστούμε και θα απελπιστούμε. Ο άνθρωπος που ζητά με την λογική να λύσει τα προβλήματά του σε αυτόν τον κόσμο και να εξηγήσει τις αδικίες που του συμβαίνουν ή που νομίζει ότι του συμβαίνουν και ζητά με την κοσμική λογική να επιβληθεί, αυτός ο άνθρωπος πολύ γρήγορα θα συντριβεί, γιατί η κοσμική πραγματικότητα είναι σκληρή και είναι πολυκέφαλος. Κόβεις ένα κεφάλι και φυτρώνουν άλλα 10. Χτυπάς ένα βράχο και φυτρώνουν άλλοι 10. Δεν μπορεί ο άνθρωπος με την κοσμική λογική να βγει από πάνω. Ό,τι και να κάνει, κάποιαν ώρα θα πέσει, θα κουραστεί, θα συντριβεί. Και αν δεν είναι αυτή η στιγμή κάποια στιγμή της επίγειας ζωής του, όταν θα έρθει το τέλος της παρούσης ζωής, θα καταλάβει ότι τίποτα δεν έκαμε, ουδέν πεποιήκαμε, τίποτα δεν έκαμε και εκοπίαζε τόσων καιρών ματέως και η ματαιότητα εσφράγισε τη ζωή του και την ύπαρξή του. Ενώ αντίθετα, ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται στον δρόμο της ζωής του να σφραγίσει τα γεγονότα της ζωής του, να τα ερμηνεύει, να τα ερευνά και να τα αντιμετωπίζει με τη λογική του εσταυρωμένου Χριστού, με τη λογική του Ευαγγελίου, αυτός ο άνθρωπος θα αισθανθεί ότι πράγματι τελικά αυτό ήταν το μεγαλύτερο πράγμα και η μεγαλύτερη επιτυχία της ζωής του. Η μεγαλύτερη επιτυχία της ζωής μας είναι να σηκώσουμε το σταυρό μας, έχοντας ακλινή την πίστη και την ελπίδα στον Δεσπότη Χριστόν. Όλα τα άλλα παρέρχονται και όλα τα άλλα είναι μάταια και κουράζουν και εγκαταλείπουν τον άνθρωπο. Όλοι αυτοί οι Άγιοι ήταν άνθρωποι οι οποίοι ανεκάλυψαν την πηγή της ζωής. Ήταν άνθρωποι επιτυχημένοι, ανεκάλυψαν το μυστικό της ζωής τους και δεν ξεγελάστηκαν, δεν απατήθηκαν από τα φαινόμενα του κόσμου τούτου, αλλά έμειναν πιστοί στον Θεό και βάδισαν τον δρόμο αυτόν διαπίστεως. Δύσκολος δρόμος, δεν είναι εύκολο πράγμα η πίστης. Ιδιαίτερα όταν έρχονται οι καταιγίδες στη ζωή μας και που νομίζουμε ότι όλα τελειώνουν και όλα χάθηκαν και όλα συντρίβηκαν, εκεί πραγματικά η πίστης είναι δύσκολο πράγμα. Θέλει μεγάλη ψυχή, μεγάλη ανδρεία να την κρατήσει ο άνθρωπος. Αλλά βοηθά ο Θεός με τη δική του δύναμη και τη δική του παρουσία. Εσείς εδώ αγαπητοί μου αδελφοί έχετε μπροστά σας συνεχώς έναν Άγιον Σύγχρονο. Έχετε μπροστά σας έναν από τους μεγαλύτερους Αγίους της Εκκλησίας μας. Τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος μας έδειξε στην εποχή μας ότι δεν αγίασε ούτε με το μαρτύριο, δεν τον έσφαξε κανένας, δεν τον εσκότωσε κανένας, ούτε με την άσκηση στην έρημο, δεν ήταν ερημίτης ο Άγιος Νεκτάριος. Ήταν ένας Μητροπολίτης, καταδιωγμένος με, αλλά καθηγητής στο τέλος στη Ριζάριο Σχολή μέσα στην Αθήνα και μετά αποτραβηγμένος στην ερημική εκείνη τότε περιοχή της Αίγινας, όπου τελείωσε τον δρόμο της ζωής του. Όμως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ευάδησε διαπίστεως και η πίστη στον Θεό
και η ελπίδα στον Θεό τον κατηξίωσε να γίνει πραγματικά ένας άνθρωπος τέλειος του Θεού, όπως τον απέδειξε ο ίδιος ο Θεός στις ημέρες μας. Πριν έρθω ήθελα να δω ένα επιμανίκιο το οποίο θέλω να σας χαρίσω εις τελενωρία του Αγίου Νεκταρίου, ένα από αυτά που φορούσε στην Θεία Λειτουργία, που βάζουν εδώ οι ιερείς στο χέρι τους όταν τελούν η Θεία Λειτουργία. Ένα επιμάνικο του Αγίου Νεκταρίου βρίσκεται στα δικά μου χέρια και εγώ θα σας το χαρίσω στην ενορία σας. Ήθελα να δω λοιπόν το μέγεθος αυτού του αμφίου και να έχω μια εικόνα για το τι πρέπει να φτιάξουμε για να τοποθετήσουμε το άμφιο αυτό μέσα. Και όταν άνοιξα το κουτάκι στο οποίο το έχω φυλαγμένο μαζί με άλλα πράγματα του Αγίου Νεκταρίου, ευωδίασε ο τόπος όλος, όπως συνήθως συμβαίνει με τα άμφια του. Και λέω, κοίταξε τι πράγμα, ας πούμε, ενός ανθρώπου τα ρούχα του, μετά από 100 χρόνια, σχεδόν 100 χρόνια από τον θάνατό του, σε 10 χρόνια περίπου και λιγότερο, θα έχουμε, αν ζούμε βέβαια, να γιορτάσουμε τα 100 του χρόνια από την κίνησή του. Και ευωδιάζουν τα ρούχα του. Σκεφτείτε πόσο ευωδιάζει η ψυχή του. Μα για να ευωδιάζει ένας άνθρωπος, σκεφτείτε πόση καθαρότητα είχε, πόση λαμπρότητα είχε αυτή η ψυχή για να μοσχοβολούν τα δικά του ρούχα μετά από τόσα χρόνια. Βλέπουμε και τα δικά μας ρούχα. Πλυντήρια, πώς τα λένε και τα άλλα, τα μαλακτικά, αποσμητικά, χίλια πράγματα βάζουν, ζουμιά βάζουν μέσα. Χίλια ζουμιά τους βάζουμε και πάλι προκοπή δεν έχουμε. Λοιπόν, απαιτώ να καταλάβετε τι σημαίνει. Και μακάρι ο Άγιος Νεκτάριος να μας δίνει πάντοτε αυτή την ελπίδα στον Χριστό μας, το φρόνημα του Σταυρού, για να βαδίσουμε και εμείς το δικό μας δρόμο, αναπολούντες το δρόμο του Κυρίου, να βλέπουμε μέσα μας πώς ευάδισε ο Χριστός και πώς βαδίζουμε εμείς. Να μας είναι αρκετό να βαδίζουμε εις το δρόμο του Χριστού. Και αν βέβαια οι αμαρτίες μας είναι τόσες πολλές και τα πάθη μας και τα λάθη μας είναι απέραντα και περιόριστα, έχουμε ελπίδα πάλι στο Σταυρό του Χριστού μας, γιατί η δια του Σταυρού εδόθηκε άφεση αμαρτιών. Μπορούμε να ζητούμε από τον Χριστό μας να γίνει για μας πραγματικά άφεση των αμαρτιών μας. Κάθε φορά που τελούμε τη Θεία Λειτουργία, πριν προχωρήσουμε στη μεταβολή των τιμίων δώρων, η Εκκλησία επικαλείται και ενθυμείται τα λόγια του Κυρίου. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών. Και το αίμα του Κυρίου εις άφεσιν αμαρτιών. Τι μπορεί να υπάρξει που να καλύψει αυτόν τον ωκεανό της αγάπης του Χριστού? Μπορεί να υπάρξει αμαρτία η οποία να νικήσει το αίμα του Χριστού? Δεν μπορεί να υπάρξει. Όλες οι αμαρτίες του κόσμου και αν μαζευτούν στον υπερθετικό βαθμό που μπορεί να συλλάβει ο μεγαλύτερος μαθηματικός υπολογιστής, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να καλύψει τον ωκεανό, τον απέραντον και απίθμενον ωκεανό του αίματος του Χριστού, της αγάπης του Χριστού. Και η αγάπη του Χριστού εξεδηλώθη επάνω στο Σταυρό του, όπου μας έδειξε πόσο πολύ μας αγαπά. Γι' αυτό ας έχουμε θάρρος, ας έχουμε ελπίδα, ας έχουμε υπομονή, ας βαδίζουμε τον δρόμο μας και ας προβάλλουμε ενώπιον του Κυρίου τον Σταυρόν του και να του παντών παρακαλούμε που εσταυρώθηκε για μας να κοιτάξει και τις δικές μας ψυχές με αγάπη και κατανόηση και να ζητήσουμε τη συγχώρηση και την άφεση των αμαρτιών μας δια του Σταυρού του Τιμίου και δια το Πανάγιο το αίμα το οποίο
έδωσε υπεραφέσεως των αμαρτιών όλου του κόσμου. Σήμερα, Τρίτη Κυριακή των Νηστιών, η Εκκλησία μας έδωσε την ευλογία να προσκυνήσουμε το Σταυρό του Χριστού μας, να τον παρακαλέσουμε, να τον οικετεύσουμε, να πάρουμε δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα, όχι αυτόν τον ψεύτικον αγώνα που κάνουμε, ότι τάχα νηστεύομαι. Νηστεύομαι και η σούβλα μας έμεινε να φάμε. Όλα τα άλλα υπάρχουν νηστίσιμα. Τώρα και τυριά και γάλατα και γιαούρκια και φέτες και ό,τι θέλεις βρίσκεις. Καλό είναι και αυτό για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Όμως, εκείνο που έχει πραγματική ανάγκη δεν είναι απλό να τηρήσουμε την νηστεία των σωματικών φαγητών, αλλά την νηστεία από τα πάθη και τις αμαρτίες μας και να γίνουμε πραγματικά παιδιά του Θεού, όπως ο ίδιος ο Χριστός μας θέλει και όπως μας έπλασε εξ αρχής, για να είμαστε εικόνες δικές του και όμοι με Αυτόν τον Θεό, Πατέρα μας. Σας εύχομαι καλών υπόλοιπων της Αγίας της Σαρακοστής και με τη χάρη του Θεού να φτάσουμε και την Αγία Ανάσταση. Αμήν.